Βγήκαμε από το σπίτι και ψάχναμε σούπερ μάρκετ και ρωτήσαμε ένα κύριο αν γνωρίζει που υπάρχει μινι μάρκετ. Και τι μας είπες, ότι μας γνωρίζεις. Γεια σου. Κάπου σας γνωρίζω εσάς τους δύο. Πώς σε λένε. Είμαι φαν σας, σας βλέπω στο ίντερνετ και σας απολαμβάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς σε λένε. Αχιλλέας. Γεια σου Αχιλλέα, υπέροχο όνομα κιόλας. Νίκη. Και είμαστε και γείτονες. Νίκη μου. Χανόμαστε. Χανόμαστε. Νίκη μου, εχάρηκα. Και εμείς. Και εχάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Ναι, και τι δεν υπέροχο το σκύλος επίσης. Πολύ φιλικός. Δεν το πιστεύω ακόμη ότι σας έχω γνωρίσει. Είστε πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, έξω καρδιά, εξερευνούμε την Κύπρο και πραγματικά μας έχει εκταμπώσει μέχρι τώρα. Τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα της που έχετε παντού γατάκια στον δρόμο μας. Ναι, πάρα πολλά. Παντού. Αλλά σκύλους δεν είδαμε στον εμείς δρόμο. Εμείς στην Κύπρο σας αγαπάμε. Να ξέρετε. Να το ξέρετε, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Τέλεια. Είμαστε και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ. Και σας απολαμβάνω. Θα προωθήσουμε την Κύπρο όσο μπορούμε να μάθει ο κόσμος τι υπέροχη που είναι. Μπείτε εδώ. Πόσο χαρούμενοι. Πάρτε ό,τι θέλετε, ρε παιδιά. Πώς τη χάρη μου, πώς τη χάρη μου. Παναγία μου, ένα λεπτό. Πόσα χαδάκια μπορεί να θέλει. Πώς θα λένε τον κύριο. Δούκας, γεια σου ρε Δούκα. Ντιούκ, από τους Άγγλους. Θα τα πούμε, με έγλυψε ο Δούκας, με γλύφει παιδιά. Άντε, κάντε καλά. Φεύγουμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Είμαστε καλά. Είμαστε κούκας. Τι απίστευτο που ήταν αυτό που έγινε. Ναι. Εμείς πηγαίναμε να βρούμε σούπερ μάρκετ, καθυστερημένοι, γιατί ο Κωνσταντίνος έχει μάθημα σε 20 λεπτά. Τώρα θα πάει η Νίκη μόνη της στο σούπερ μάρκετ, εγώ θα επιστρέψω για το μάθημα. Θα επιστρέψει μετά η Νίκη με τις προμήθειες. Μου το ανοίγεις. Ναι, βεβαίως. Μας έδωσε Lipton, iced tea, πώς λέγεται, τσάι, τέλος πάντων, ναι. Κρύο, κοκακόλες, αναψυκτικά, νεράκια ήθελε να μας δώσει. Νιώσαμε απίστευτα, ναι, που γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Κρίμα που δεν είχαμε χρόνο να κάτσουμε να τα πούμε δηλαδή. Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εγώ κανονικά δεν θα είχα χρόνο τώρα. Απλώς είχα μια ακύρωση και λέω: ωραία, Νίκη, πάμε σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, δεν βόλεψε για μένα το σούπερ μάρκετ. Θα καθαρίσει η Νίκη αυτή τη φορά, όπως συνήθως δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας. Οι άνθρωποι εδώ της Κύπρου είναι πολύ έτσι ζεστοί, πολύ φιλόξενοι. Για άλλη μια φορά συναντάμε ελληνική φιλοξενία. Εδώ στην Κύπρο λοιπόν. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε για τώρα γιατί το πρόγραμμα είναι στενό. Μέχρι που μας είπε κιόλας θα σας πάω που θέλετε με το αυτοκίνητο. Ναι, μας έχουν πει πολύ αυτό όντως μέχρι τώρα. Τέλεια. Πάντων, παιδιά, ο ήλιος καίει, πρέπει να φοράμε καπέλο, αντιλιακό πενιντάρι και να προσέχουμε γιατί η ζέστη που έχουμε συναντήσει εδώ είναι απερίγραπτη. Εμένα είναι το πιο στο μέρος που έχουμε επισκεφτεί μέχρι τώρα φέτος.